Την εκτίμησε ότι η Ελληνική Αυγή θα ενισχύσει το εκλογικό της ποσοστό στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, εξέφρασαν οι επικεφαλείς του Συνδυασμού για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι πρώτοι υποψήφοι της Ελληνικής Αυγής για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η προσπάθεια και ο γλυκός αγώνας που θα δώσουμε θα γίνει για ένα και μόνο σκοπό. Να μπορέσουμε να πάρουμε την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να την φτιάξουμε όπως πιστεύουμε ότι για το καλό και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη της Κεντρικής Μακεδονίας. Κάτι που πάσχει αυτή τη στιγμή η περιφέρειά μας. Να συνεχίσουμε την πολύ επιτυχημένη πορεία που είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια ως Ελληνική Αυγή. Αναμένουμε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με το 2014 και θα αποτελέσει μια αδιαφεσβήτητη νίκη απέναντι σε προβλέψεις οι οποίες δεν αναφέρουν καν ούτε το συνδυασμό ούτε τον επικεφάλι της παράταξης. Ο κ. Χρυσομάλης αναφέρθηκε στις θέσεις του συνδυασμού. Προτεραιότητα για μας είναι και η πάταξη του παραεμπορίου και του λαφρεμπορίου για να μπορούν αυτοί που είναι οι νόμιμοι λαϊκατζίδες να μπορούν να παράγουν έργο και να μπορούν να αποπληρώσουν, γιατί οι άλλοι όλοι δεν πληρώνουν τίποτα. Ζητάμε την πλήρη στελέχωση και αναβάθμιση και αξιοποίηση των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας. Καταγραφή και συντήρηση των υπαρχόντων καταφυγίων και κατασκευή νέων, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του πληθυσμού στα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα πολυχώρου της Θεσσαλονίκης.